centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Κύριε Πάτση, καλή σας ημέρα από την Καστοριά. Καλημέρα, καλημέρα σας. Τι κάνετε? Όλα καλά, να ευχηθώ και εγώ σε όλους τους εορτάζονται σήμερα. Βέβαια. Χρόνια πολλά. Και πρέπει να είναι και αρκετή σήμερα. Πάρα πολύ. Κύριε Πάτση, σας παίρνω τηλέφωνο και ζητήσαμε να είστε μαζί μας σήμερα, γιατί βλέπουμε μια πολύ διαφορετική στάση και θέση από τη δική σας πλευρά, από αυτήν που τηρεί ο βουλευτής Καστοριάς γύρω από αυτό το θέμα, αν και είστε του ιδίου χώρου, κομματικού χώρου, αν και είστε στην ίδια περιφέρεια, αν και είστε σε δύο νομούς που έχουν ακριβώς το ίδιο θέμα με τη δίκαια μετάδοση, έχετε διαφορετικές μετάβαση, έχετε διαφορετικές απόψεις. Ναι, εγώ δεν μπορώ να σας πω. Προφανώς ο αγαπητός συνάδελφος ο Ζήσης έχει μια προσέγγιση από το θέμα αυτό και είναι και σεβαστή. Εγώ έχω μια... Την ξέρετε, την ξέρετε. Έχω, τη γνωρίζω, δεν θέλω να μιλήσω γι' αυτό, γιατί δεν θέλω να μιλάω ανταυτού. Έτσι ο ίδιος φαντάζομαι ότι έχει τοποθετηθεί και θα τοποθετηθεί και έχει και την άποψή του και την αιτιολογία πάνω στην άποψή του. Έχω μια διαφορετική προσέγγιση στο θέμα το συγκεκριμένο. Και μάλιστα το είχα θέσει, επειδή είδα και την ευκαιρία αλλά και τον κίνδυνο, είχα κάνει μια επιστολή από τις 3 Ιουλίου στον Περιφερειάρχη, όποτε φιστούσα την προσοχή στο πώς θα διαχειριστεί το θέμα της δίκαιης μετάβασης σε σχέση με όλους τους νομούς και όχι μόνο σε σχέση με την Κοζάνη. Πιστεύετε λοιπόν ότι αυτό το θέμα μας αφορά? Κοιτάξτε, η Δυτική Μακεδονία είναι μια, και οι όμοροι νομοί συνδέονται και εξαρτώνται οικονομικά σε μεγάλο βαθμό, άλλοι σε μεγάλο, άλλοι σε μικρό, άλλοι σε μικρό, δεν έχει σημασία, άλλοι πάντως υπάρχει μια σχέση της οικονομικής εξάρτησης, από το θέμα της ΔΕΗ μέχρι πρότινος και βεβαίως θα πρέπει να λάβουν τα ωφέλη στη μεταλλημνητική εποχή. Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε τις σχέσεις. Αυτό έχει να κάνει από εργαζόμενους, έχει να κάνει από εργολάβους, έχει να κάνει από προμηθευτές. Κοιτάξτε, η οικονομία είναι ένα σύμπλεγμα σχέσεων το οποίο διαμορφώνεται και εδώ υπάρχουν σχέσεις εξάρτησης ξεκάθαρα μεταξύ των νομών. Και τη ΔΕΗ μέχρι πρότινος. Άρα λοιπόν, αφού πάμε σε μια εποχή η οποία είναι μεταλλημνητική, πάμε σε ένα σχέδιο μετάβασης σε μια διαφορετικότητα. Δεν είναι δυνατόν. Να αφορά μόνο Κοζάνη και Φλόρινα. Να αφορά μόνο την Κοζάνη και Φλόρινα. Εδώ λοιπόν είναι το πρώτο ερώτημα, κύριε Πάτση. Ποιους αφορά? Και θα ήθελα, επειδή μπορεί να υπάρχουν και ακροτές που δεν ξέρουν τις απόψεις του κύριου Τσικαλάγια, θέλω είναι ένα λεπτάκι, θα βάλω ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη, από μια συνέντευξη του κύριου Τσικαλάγια πολύ πρόσφατα στην Αίρα Κοζάνη, στον συνάδελφο τον κύριο Μαυρίδη, για να καταλάβουμε και αμέσως μετά το σχολιάζουμε, κύριε Πάτση. Ότι στο προσχέδιο τουλάχιστον, δεν μιλάμε για το τελικό σχέδιο, στο προσχέδιο του master plan που είναι σε διαβούλευση, απουσιάζει κατά κύριο λόγο η Καστοριά αλλά και η περιοχή των Γρεβενών. Το ξέρετε αυτό? Βεβαίως. Είμαι σε τακτική επικοινωνία με τον πρόεδρο του Ταμείου της Δίκης Μετάβασης, τον κύριο Κωστή Μουσουρούλη, ο οποίος είναι ένας εξαιρετικός τεχνοκράτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πολιτικός για χρόνια, βουλευτής και υπουργός. Έχω παρακολουθήσει, τον έχω συναντήσει και στην Αθήνα, έγιναν συσκέψεις και στην Καστοριά. Από την νομοθεσία, κύριε Μαυρίδη, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτά τα χρήματα, γιατί το λέει ο τίτλος, είναι να δοθούν μόνο στις περιοχές που θα απολιγνωτοποιηθούν. Άρα λοιπόν ισχύει για τον άξονα από Κοζάνη, Πτολεμαΐδα, Αμύνδιο έως τη Μελίτη. Δεν αφορούν αυτά που θα γίνουν, τα αρκετά δις που υπάρχουν, τον νομό Καστοριάς, Γρεβενών και αν θέλετε και το μισό νομό Φλωρίνης. Μάλιστα, κύριε Πάτση, δεν αφορούν, λέει ο κύριος Τσικαλάγιας. Βέβαια πιστεύει ότι με κάποιον τρόπο, ίσως με κάποια άλλα προγράμματα, μπορεί κάπως να γίνει ένα αντιστάθμισμα. Αλλά το παρόν σχέδιο, το λέει καθαρά όπως ακούσατε, δεν αφορά εμάς και εσάς. Ναι, σας είπα και προηγουμένως ότι αν οι οικονομίες μας ήταν τελείως ανεξάρτητες, θα μπορούσα και εγώ να συμφωνήσω. Όμως θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και αυτό. Έχω επισημάνει και στον κύριο Περιφερειάρχη με την επιστολή μου από τον Ιούλιο να λάβει σοβαρότατα υπόψη του τις σχέσεις και τις εξαρτήσεις των οικονομιών από τη μέχρι πρότινος ΔΕΗ και προφανώς και τα ωφέλη που θα πρέπει, τα αντισταθμιστικά που θα πρέπει να υπάρξουν στη μετά εποχή. Δεν είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Εδώ υπάρχουν εξαρτώμενες οικονομίες. Είναι συγκοινωνούντα δοχεία. Μιλάμε για οικονομία. Η οικονομία έχει εξαρτήσεις.
Έχει δεσμεύσεις, έχει υποχρεώσεις, έχει πάρα πολλά πράγματα. Και έχει όλα αυτά που συνέβαιναν τα προηγούμενα χρόνια, κύριε Πάτση, με το ΑΕΠ της Δυτικής Μακεδονίας, για το οποίο τραβήξαμε και εμείς, αλλά και εσείς πολλά. Και τα γρεβενά. Και τα γρεβενά. Διότι ενώ είμαστε ο πιο φτωχός νομός, ανεβαίναμε στην κλίμακα ψηλά. Έτσι, το ξέρετε και το αντιλαμβάνεστε. Ναι. Δεν μπορεί λοιπόν, όταν εμείς σερνόμαστε αυτή την ιστορία στο θέμα του ΑΕΠ της Δυτικής Μακεδονίας, είτε όσο αφορά τις επιχειρήσεις οι οποίες λειτουργούσαν δορυφορικά γύρω από αυτή την ιστορία και την επιχείρηση που λεγόταν ΕΔΕΗ. Και ζούσε κόσμος, ζούσαν οικογένειες, ζούσαν επιχειρήσεις. Βέβαιως δεν είναι στο 100%, αλλά ένα σημαντικό ποσοστό. Δεν μπορεί στο σχέδιο αυτό τις δίκες. Δεν είναι δίκαιη καταρχήν. Δεν μπορεί να μην ληφθεί υπόψη το πώς οικονομίζεται. Το λέω πολλωστή φορά, για να είναι ξεκάθαρο, γιατί κοιτάξτε. Η απολυντοποίηση βεβαίως αφορά, αν το δούμε μόνο στο πυρήνα του, θα μπορούσαμε να πούμε ναι, αυτό που λέει και ο συνάδελφος, ότι αφορά μόνο την Κοζάνη. Ναι. Όμως από εκεί πέρα δεν μπορούμε να μην εξετάσουμε όλες τις άλλες οικονομικές παραμέτρους που αφορούν τους όμορους νομούς. Μα πώς να είναι δίκαιη, κύριε Πάτση, όταν ακόμη και για το εξοικονομώ αυτό νομό που ανοίγει για τις περιοχές μας 4 Δεκεμβρίου, παίρνουν 10% παραπάνω περιοχές που είναι στην Κοζάνη και στο. Κοιτάξτε, όταν τα γρεβενά έχουν ορεινά χωριά με υψόμετρο και χειμώνα 9 μήνες, που είναι το δίκαιο της μετάβασης. Το βάζω δεύτερο βέβαια, γιατί εμένα είναι το πιο σημαντικό, είναι το θέμα των επιδοτήσεων στις επιχειρήσεις. Ποιος θα έρθει να κάνει μια επιχειρηματική μονάδα αύριο στα Γρεβενά, στην Καστοριά, σαν κομμάτι της Φλόρινας, όταν θα έχει 60% ωφέλεια, εάν την κάνει μόνο στην Κοζάνη. Άρα ουσιαστικά τι δημιουργούμε? Δύο ταχύτητες. Δύο ταχύτητες, το βορρά και νότο, όπως λέμε στην πολιτική. Δύο ταχύτητες, αυτό δημιουργούμε. Και ίσως ακόμα πιο ξεκάθαρες σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση, δύο ταχύτητες. Μα πρέπει να σας πω κάτι, έχει τελειώσει το έργο ουσιαστικά. Και όπως μας λένε, κύριε Πάτση, για να το συμπληρώσω, δεν αφορά μόνο και τις επιδοτήσεις που θα πάρει μια επένδυση που θα είναι στο νομό Κοζάνης ή Φλόρινας. Αφορά και άλλα πράγματα, όπως είναι, ας πούμε, ασφαλιστικές διευκολύνσεις ή φορολογικές ελαφρύνσεις που θα έχει κάποιος που θα επενδύσει σε αυτές τις περιοχές. Και δεν θα χτυπηθεί ποτέ ούτε το φάσμα της ανεργίας, το οποίο θα μεγαλώνει. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να κάνουμε εδώ πέρα τίποτα. Ούτε η φτωχοποίηση, στην οποία εμείς οι υπόλοιποι νομοί θα βουλιάζουμε όλο και περισσότερο. Θα πρέπει λοιπόν με κέντρο την Κοζάνη, που βεβαίως έχει το θέμα της απολυντοποίησης, να δούμε τις εξαρτώμενες οικονομίες και να δώσουμε σε όλους τους νομούς δίκαια το μερίδιο που τους αναλογεί από αυτό το σχέδιο. Εγώ αυτό ζήτησα από τον Περιφερειάρχη και από τους λοιπούς όσους εμπλέκονται στην Επιτροπή. Το θεωρώ καταφανώς άδικο. Δημιουργούμε μια Δυτική Μακεδονία δύο ταχυτήτων, με ένα νομό και τρεις απ' έξω ουσιαστικά, δυόμιση απ' έξω. Αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα. Και τι γίνεται? Από ένα πρόγραμμα πολλών εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ, δεν θα ωφεληθούν οι υπόλοιποι νομοί. Άρα λοιπόν, για ποια ανάπτυξη μιλάμε στη Δυτική Μακεδονία, για ποια προοπτική μιλάμε, για ποια αναζωογόνηση, για το πώς θα συγκρατήσουμε τον κόσμο ο οποίος φεύγει από την επαρχία αναζητώντας μια καλύτερη τύχη, είτε στα μεγάλα αστικά κέντρα είτε στο εξωτερικό? Όχι μόνο δεν είναι δίκαιο, είναι καταφανώς άδικο. Και δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο υπάρχει αυτή η επιμονή. Και μάλιστα θα σας πω και το χειρότερο απ' όλα, έτσι, επειδή είμαι ίσως ο μόνος βουλευτής που το έχει σηκώσει εγγράφος το θέμα αυτό από τον Ιούλιο, δεν μου έχει απαντήσει κανένας. Και το δυστυχώς, θα σας πω και κάτι άλλο, ότι όταν τελείωσε ο χρόνος της διαβούλευσης, αυτό είναι ένα σχέδιο το οποίο δεν περνάει από τη Βουλή, οπότε δεν έχω τη δυνατότητα να τοποθετηθώ πολιτικά και να εκφέρω την άποψή μου ή να το παλέψω στο μέτρο των δυνατοτήτων που έχω, αλλά αυτό θα πάει για επικύρωση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Άρα ουσιαστικά το παιχνίδι χάθηκε οριστικά. Α, πιστεύετε ότι χάθηκε οριστικά το παιχνίδι? Παρά τις όποιες θα λέγαμε αντιρρήσεις ή διαφωνίες υπάρχουν. Προς το παρόν, κοιτάξτε, δεν μου έχει απαντήσει κανένας, δεν έχω κληθεί να πω την άποψή μου, αν θέλετε, ή να καταθέσω και την επιστημονική μου άποψη και την κοινωνική και την οικονομική, να εξηγήσω για ποιο λόγο θα πρέπει να συμπεριληφθούν στο σχέδιο αυτό όλοι οι νομοί, στο μερίδιο που τα αναλογεί. Γιατί δεν έχετε σύμμαχο, ας πούμε, βουλευτές και από νομούς όπως και την Καστοριά, που σε ταυτόσιμες απόψεις. Αυτό δυσκολεύει, συγγνώμη, ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Δηλαδή, θα περιμέναμε μια επανάσταση κυρίως από τους βουλευτές που θίγονται οι νομοί τους. Κοιτάξτε, θα περίμενα και από τους δημάρχους, θα περίμενα από πολλούς, θα περίμενα από φορείς. Ξέρετε, δυστυχώς υπάρχει μια ύπνωση στην ελληνική κοινωνία. Είναι δυστύχημα αυτό, το διαπιστώνω στην καθημερινότητά μου σε πάρα πολλά. Αισθάνεστε ότι είστε ο μόνος που φωνάζει λοιπόν από αυτές τις περιοχές, κύριε Πάτση? Δεν το ξέρω, δεν παρακολουθώ, να σας είμαι ειλικρινής, συνέχεια. Δεν έχω το χρόνο, αλλά δεν είναι και η δουλειά μου αυτή. Αλλά εγώ θα περίμενα γενικότερα να υπάρχει ένα κύμα διεκδίκησης, σοβαρό της διεκδίκησης. Και από τους δύο νομούς. Και από τους δύο νομούς, με τεκμηριωμένα, με άποψη. Να ενώσουμε όλοι μας τις δυνάμεις, να πετύσουμε, να διεκδικήσουμε, να μην πάμε σαν πρόβατα επισφαγή.
Και γιατί, κοιτάξτε, εδώ υποθηκεύεται το μέλλον για τα επόμενα χρόνια. Δεν είναι κάτι αστείο. Δεν είναι κάτι, OK, θα έχουμε μια δεύτερη ευκαιρία, μια τρίτη, μια τέταρτη. Πάει και τελείωσε η ιστορία αυτή. Μετά τις 10 Νοεμβρίου, και εφόσον εγκριθεί στη συνέχεια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν υπάρχει δρόμος επιστροφής. Να καταλάβουμε ότι να μην βαφκαλιζόμαστε, δεν βαριέσαι, άντε θα πάρουμε κάτι άλλο, θα πούμε κάπου αλλού. Τώρα, γιατί είναι κυρίαρχο, είναι μεγάλο το παιχνίδι, είναι πάρα πολλά τα χρήματα. Μιλάμε για αναζωογόνηση ουσιαστικά όλη τη Δυτική Μακεδονία που υποφέρει τα τελευταία χρόνια. Τα γνωρίζετε κι εσείς καλύτερα από μένα όλα αυτά. Και δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα αφήσω μια τόσο μεγάλη ευκαιρία, όλη εμείς η συγγνώμη, να πάει χαμένη για τους νομούς. Άρα λέτε και ότι είναι τόσα πολλά τα εκατομμύρια μόνο για τους δύο νομούς. Θα πάει ευκαιρία χαμένη για τους άλλους δύο νομούς. Οι δύο ταχύτητες είναι δεδομένες. Και είναι κάτι στο οποίο εγώ, όσο μου επιτρέπουν οι δυνάμεις μου, γιατί ξέρετε τους βουλευτές που φτάνουν και μέχρι ενός σημείου δυνατότητες. Ναι, γιατί εδώ θα μπορούσαμε να σας ρωτήσουμε μέχρι πού θα μπορούσατε να το φτάσετε αυτό το θέμα. Κοιτάξτε, σας πω κάτι. Καταρχήν δεν περνάει από τη Βουλή, δεν περνάει από Επιτροπή. Διότι αν υπήρχε Επιτροπή, θα συνέχισα τον αγώνα μου θεσμικά όπως προβλέπεται και κοινοβουλευτικά. Έτσι. Έχω στείλει την επιστολή, έχω ενοχλήσει, περιμένω εδώ κάποια αντίδραση. Δυστυχώς αυτά τα μέλη της Επιτροπής κανείς δεν μου έχει απαντήσει ακόμα. Ο κύριος Βαβλιάρας, που ήταν πριν από εσάς στην εκπομπή μας, μας είπε ότι και για την περιφέρεια δεν είναι δίκαιο το σχέδιο. Και ότι η κατεύθυνση της περιφέρειας είναι να συμπεριληφθούν όλοι οι νομοί με τα ίδια κριτήρια. Γιατί δεν το είδα όμως στο σχέδιο που είχε στη διαβούλευση αυτό. Mm. Εγώ μιλάω για το σχέδιο που είδα στη διαβούλευση. Τι θα περιμένατε λοιπόν? Θα περίμενα να δω αυτή τη δίκαιη κατανομή. Σας είπα δύο πράγματα. Το 10% εξοικονόμησα. Λέω δύο έτσι χαρακτηριστικά παραδείγματα πολύ γρήγορα. Και το θέμα των επιδοτήσεων όσον αφορά τις επιχειρήσεις οι οποίες θα στηθούν στο μέλλον. Ποιος θα πάει να κάνει επιχείρηση στα Γρεβενά όταν η πρημοδότηση είναι 40% και δεν θα την κάνει στην Κοζάνη που είναι 60%. Πείτε, είναι ένα σχέδιο όμως το οποίο αποφασίζεται από την περιφέρεια ή από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Από την Επιτροπή αποφασίζεται, αυτό θα επικαιροποιηθεί και θα πάει στην Ευρώπη. Αλλά εγώ να σας πω και κάτι. Η απέτησή μου δεν είναι από τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου. Η απαιτήση μου είναι συγκεκριμένα από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας και τους Περιφερειακούς Συμβούλους του Νομού μου και τους Δημάρχους. Εγώ εκεί θέλω τις απόψεις όλων να κατευθούν και να διεκδικήσουν. Μάλιστα. Και όχι μόνο λέτε να το λένε δημοσίως, αλλά και να το κάνουν πράξη με τις εισηγήσεις τους. Αυτό λέτε κατά πάνω. Μα προφανέστατα. Προφανέστατα. Κοιτάξτε το. Εγώ είμαι ένας βουλευτής, ο οποίος αν έχετε παρακολουθήσει ενδεχομένως και όχι, δεν είμαι του καφενιακού χαρακτήρα. Δηλαδή με την έννοια να το πω μεταξύ φίλων και γνωστών. Ναι, ναι. Είμαι και μόνος. Μια βουλευτής σε μια μονοεδρική. Είναι η δύναμή μου είναι και πιο, αν θέλετε, σε εισαγωγικά μικρή. Είμαι ένας βουλευτής μόνος του λοιπόν. Αλλά την άλλη μεριά, εγώ τοποθετούμε δημόσια, που αυτό ξέρετε, στην πολιτική δεν είναι πάντα και καλό. Αλλά έχω το στένος, γιατί πάνω απ' όλα με ενδιαφέρει ο νομός που εξελέγει, με ενδιαφέρει ο τόπος, με ενδιαφέρει όλη τη Δυτική Μακεδονία. Λυπάμαι πάρα πολύ κάθε φορά που κάνω τις περιοδίες μου να βλέπω όλο και να βουλιάζει όλο και περισσότερο. Κοιτάξτε, είναι λόγια του αέρα να λέμε θέλουμε να μην υπάρχει ανεργία, θέλουμε ανάπτυξη, θέλουμε. Της πράγμασης, το έργο να το δούμε πώς. Και εδώ είναι μια χρυσή ευκαιρία λοιπόν. Σε εκατοντάδες εκατομμύρια που θα έρθουν να αναπτυχθούν ισομερώς, δίκαια, όλες οι περιοχές οι οποίες πλήττονται. Προσέξτε, δεν λέμε ότι εκδικούμε κάτι το οποίο δεν δικαιούμαστε. Με είπε, αν πράγει κάποιος, δεν το δικαιούσε, κύριε. Το δικαιούμε, διότι μέχρι τώρα είχα εξαρτώμενη οικονομία σε μεγάλο βαθμό από το κέντρο. Από το ΑΕΠ που δημιουργούσε η ιστορία της ΔΕΗ σε αυτές τις δύο περιοχές. Από τη στιγμή που είχα τεράστια εξάρτηση από αυτό, δεν μπορεί στη μεταλλινδική περίοδο όπου η Ευρώπη θα ενισχύσει. Εγώ να είμαι απ' έξω και εσύ να είσαι με τα εκατομμύρια μέσα. Με τα εκατομμύρια μέσα, και άρα λοιπόν ουσιαστικά τι μου λες, να κλείσω τον νόμο, να σηκωθώ να φύγω και όπου φτωχός και μοίρα. Θέλω λίγο να γίνει κατανοητό αυτό. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να κάνει κάποιος μια επένδυση από το σχέδιο δίκαιης μετάβασης και μετά στο νομό Καστοριάς και Γρεβενών, όταν θα μπορεί με πολλαπλάσια ωφέλη να είναι ακριβώς δίπλα. Κανένας λόγος δεν υπάρχει. Πρέπει να είναι πολύ αυτοκτονικός αυτός που θα το κάνει. Δεν είναι ο επιχειρηματίας ο οποίος θέλει να επενδύσει, μόνο αυτοκτονικός δεν είναι. Όταν η αποστάση μεταξύ των νομών είναι του μισάωρου ή του 20 λεπτού, αντιλαμβάνεστε κανένα λόγο απολύτως. Άρα λοιπόν τι λες, ουσιαστικά καταδικάζω τους υπόλοιπους νομούς στη στοχοποίηση. Και το διεκδικούμε δίκαια και παραλαμβάνω, γιατί και αυτό πρέπει να είναι ξεκάθαρο, διότι μέχρι τώρα μέρος της οικονομίας μας ήταν εξαρτώμενο. Δεν μπορεί λοιπόν τώρα να μείνουμε εμείς απ' έξω. Αυτό πιστεύετε ότι εδώ και ο χώρος σας, ο πολιτικός σας χώρος, κύριε Πάτση, δεν το... Δηλαδή μήπως εδώ πρέπει να δείτε και τον κύριο Χατζηδάκη κάποια στιγμή. Μήπως εδώ πρέπει και ο πολιτικός χώρος της Νέας Δημοκρατίας να το δει λίγο διαφορετικά το έργο. Να σας πω κάτι, ο Υπουργός. Ενέθεσε σε μια επιτροπή. Εγώ θέλω να δω ποτέ την επιτροπή. Στην οποία προείσταται ο κύριος Μουσουρούλης.
Ναι, από εκεί πέρα όμως είναι ο Περιφερειάρχης, είναι η κυρία Σδούκου, η οποία έρχεται για την αγωγή της και από τα Γρεβενά, και να σας το πω και διαφορετικά. Εγώ θέλω να δω τη διεκδίκηση από τους θεσμικούς του κάθε νομού. Που αν θέλετε είναι λυπηρό, δεν το έχω δει μέχρι τώρα. Δηλαδή από Καστοριά δεν είναι καμία απολύτως αντίδραση, παραδείγματος χάρη. Έτσι, δεν ξέρω, για να μην αδικήσω κανένα, γιατί εγώ. Έτσι, εκτός αν μου διαφεύγει κάτι και έχετε εσείς κάποιο άλλο ρεπορτάζ και με διευκολύνετε στο να μην αντικώ και κάτι, γιατί δεν θέλω να κάνω τέτοια πράγματα έτσι, μακριά από μένα. Έχει αντιδράσει, ας πούμε, δύο-τρεις φορείς το επιμελητήριο, ο Αγροτικός Σύλλογος Πολυκάρπης, και αν δεν κάνω λάθος, υπάρχει και μια παρέμβαση από τον πολιτικό χώρο της Ελληνικής Λύσης. Αυτά είναι προς στιγμήν, θα έλεγα, που έχουμε ως εικόνα αντίδρασης. Πολύ λίγα και τα σχόλια που υπάρχουν από πλευράς Καστοριάς, έτσι κι αλλιώς, στην διαβούλευση. Ναι, ναι, το καταλάβαμε. Σας είπα, είναι πολιτικό το θέμα, είναι σοβαρό το θέμα, πρέπει όλοι οι θεσμικοί να το δουν. Είναι μια χρυσή ευκαιρία, το δικαιούμαστε. Εγώ στέλνω τις επιστολές, διαμαρτύρομαι, κάνω τις επαφές. Υπάρχει και αντίδραση, για να μην το ξεχάσω, και από τον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ, από την κυρία Τελιγιορίδου, έτσι. Ναι, ναι, αυτό το έμαθα προχθές. Ναι. Το έμαθα προχθές. Λοιπόν, δεν το λέμε πολιτικά αυτή τη στιγμή, δεν εστιάζουμε σε αυτό το θέμα. Ακριβώς. Υπάρχει μια επιτροπή επιστημόνων, ειδικών, γενικών γραμματέων, οικονομολόγων. Ενδεχομένως να μην έχουν τεθεί όλα πάνω στο τραπέζι. Πρέπει πάντα να το διεκδικήσουμε. Και αν δεν γίνει τώρα, προσέξτε τι είπε ο κύριος Πάτης, είπε μια πολύ μαγική φράση, κυρίες και κύριοι. Είπε ότι αν δεν γίνει τώρα, σε λίγες μέρες τελειώνει αυτή η διαβούλευση. Από εκεί και μετά να χτυπιέσαι κάτω. Δεν μπορεί να αλλάξει τίποτα. Το σχέδιο φεύγει στην Ευρωπαϊκή Ένωση για επικύρηση, δεν πάει καν στη Βουλή και τελειώσαμε. Έκλεισε. Τέλος. The end. Για να το πω και χωριάτικα. Ένας άνθρωπος υπέρ του ιδιωτικού τομέα. Θέλω την ανάπτυξη των περιεχών, θέλω τις επενδύσεις, θέλω τον ιδιώτη. Αλλά θέλω όλοι οι νομοί να αναπτυχθούν, διότι όλοι οι νομοί έχουν να προσφέρουν στους κατοίκους τους. Και ξέρετε κάτι, πώς θα κρατήσεις τον κόσμο σου και ένα που θα μ' άρεσε κάποτε, όχι μόνο να τον κρατήσεις, να φέρεις και κόσμο στην περιοχή σου ακόμα περισσότερο. Με ευχολόγια, με οριστείες, με θα και μα και του, δυστυχώς έργα δεν γίνονται. Να είμαστε ρεαλιστές, να ξέρουμε τι λέμε και τι κάνουμε. Είναι μια χρυσή ευκαιρία, σε λίγες μέρες τελειώνει. Αν πάμε καλά, είναι 10 Νοεμβρίου καταληκτική ημερομηνία. Από εκεί και πέρα. Βάλτε το τέλος όπως εσείς νομίζετε. Ναι. Τώρα, από εκεί και μετά πρέπει να πούμε το εξής, ότι κανένας δεν θέλει ή δεν πρέπει να θέλει φτωχό τον γείτονά του. Ο παππούς μου έλεγε στην φτώχεια ούτε ο πλούσιος δεν χαίρεται, και πρέπει να το κρατήσουμε λίγο αυτό. Κανέναν δεν συμφέρει στη Δυτική Μακεδονία να είναι κάποιος πιο πλούσιος και κάποιος πιο φτωχός. Ας το καταλάβουμε για να είμαστε όλοι καλύτερα. Όλοι παιδιά του ίδιου Θεού είμαστε, έτσι. Λοιπόν, κύριε Πάτση, δεν ξέρω τι μπορεί να αλλάξει. Ίσως η σημερινή σας παρέμβαση στα πράγματα της Καστοριάς με κάποιον τρόπο μπορεί να δώσει το κίνητρο σε κάποιους φορείς της Καστοριάς που αυτή τη στιγμή είναι ή υπνοτισμένοι ή με άλλα θέματα και δεν βλέπουν αυτό που έρχεται. Να σας πω κάτι. Καμιά φορά κάποια πράγματα δυστυχώς που είναι πάρα πολύ σοβαρά και κρίσιμα διαφεύγουν της προσοχής μας. Δεν είναι κακό, και εμένα μου συμβαίνει πάρα πολλές φορές να χάνω κάποια θέματα. Πρέπει να καταλάβουμε λοιπόν τη σημαντικότητα αυτού του σχεδίου, ότι δεν είναι ένα απλό σχέδιο. Το δεύτερο είναι πρέπει να καταλάβουμε τι σημαίνει όταν το σχέδιο αυτό επικαιροποιηθεί και εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Άρα λοιπόν, αν αντιληφθούμε το βαθμό του έργου αυτού, τότε ίσως γίνονται και διαφορετικές αντιδράσεις. Μάλιστα. Εγώ αυτό τονίζω και αυτό έκανα με τις επιστολές μου, να καταλάβουμε τη σημαντικότητα αυτής της ιστορίας για το τι σημαίνει για τη Δυτική Μακεδονία. Και ότι δεν υπάρχει άλλη μέρα, δεν θα υπάρχει. Τώρα μου λέτε για άλλα προγράμματα, μου λέτε για αυτό. Μα κοιτάξτε, προγράμματα τρέχουν διάφορα. Ναι. Έτσι. Γιατί να εστιάσω λοιπόν εγώ σε αυτά και να μην εστιάσω στο κύριο έργο. Αναφέρθηκαν τα Πουδουέ, αναφέρθηκαν διάφορα τέτοια προγράμματα. Εντάξει, υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν, αλλά δεν είναι το κύριο. Εδώ μιλάμε για μια. Εδώ μιλάμε για εκατομμύρια. Εκατοντάδες εκατομμύρια. Εδώ μιλάμε για εκατοντάδες εκατομμύρια. Τα οποία δεν θα έρθουν ποτέ στις δύο περιοχές μας. Ναι, και εγώ δεν θέλω τις περιοχές γύρω από την Κοζάνη, η οποία προφανώς θα πάρει και το μεγαλύτερο μερίδιο, προφανώς έχει το μεγαλύτερο πλήγμα. Προφανώς εγώ δεν στρέφομαι εναντίον της Κοζάνης. Κανένας. Έτσι, προς Θεού. Από την άλλη μεριά όμως, εντάξει, δεν μπορώ να είμαι. Υπάρχουμε κι εμείς. Από την άλλη μεριά υπάρχουμε κι εμείς. Έτσι. Δεν είμαστε παιδιά ενός κατώτερου Θεού. Έτσι. Όλοι μαζί, ενωμένοι, θα πρέπει να διεκδικήσουμε, θα πρέπει να αγωνιστούμε και θα πρέπει να αναπτύξουμε τις περιοχές, αν πραγματικά τις αγαπάμε και θέλουμε ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά μας και για τα εγγόνια μας. Μάλιστα. Τώρα, κλείνοντας, κύριε Πάτση, να σας κάνουμε και μια περίεργη. Επειδή Καστοριά είναι, έχουμε μια περίεργη. Καστοριά είναι στο κόκκινο με τον κορονοϊό. Πώς τα καταφέρατε στα Γραβενά και είστε από τις
πράσινες περιοχές, δηλαδή τις πολύ καθαρές τώρα. Τι κάνατε εκεί, τι μαγικό κάνατε. Είναι ο καθαρός αέρας πάνω στο βουνό. Είναι Ελλάδα, μα και εδώ και εμείς από αέρα καθαρό, δόξα τω Θεώ. Μακάρι να σταματήσει αυτό που όχι να σταματήσει, τουλάχιστον να περιοριστεί. Μπράβο σας, πάρα πάντως, πολύ. Μπράβο σας. Έτσι, ναι. Όλοι να προσέχουμε, να ακολουθούμε τις οδηγίες των ειδικών, ξέρετε, να μην χαλαρώνουμε και θέλω να πιστεύω ότι σιγά σιγά όλα θα μαλλοποιηθούν. Μάλιστα. Κύριε Πάτση, χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε. Κι εγώ χάρηκα. Και νομίζω ότι ήταν πολύ χρήσιμο να σας ακούσει η Καστοριά σήμερα σε σχέση με αυτό το θέμα. Να είστε καλά. Γιατί είστε φαντάζομαι καλά. Ότι όχι μόνο οι φορείς του τόπου μας αλλά και πολλοί κόσμος δεν έχει απολύτως καταλάβει τι θα συμβεί σε λίγες μέρες με αυτή την ιστορία της δίκαιης μετάβασης. Σας ευχαριστώ κύριε Πάτση. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.